Οι προσδοκίες από ελληνικής πλευράς ήταν μεγάλες. Όμως, μετά από ένα δείπνο, τετατέτ με την Άγγελα Μέρκελ στο περίφημο ξενοδοχείο Άντλων του Βερολίνου, όπου κατέλησε ο Μπαράκ Ομπάμα, μια συνάντηση στην καγκελαρία που διήρκησε πάνω από μια μισή ώρα, τη συνέντευξη τύπου και τη σημερινή μήνυ σύσκεψη κορυφής με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γερμανίας, ούτε μια κουβέντα ακούστηκε για το ελληνικό χρέος και τη ρύθμισή του. Τα θέματα που εξετάστηκαν και συζητήθηκαν ήταν η Συρία και η ανθρωπιστική καταστροφή στο Χαλέπι, ο ISIS και η τρομοκρατία, το ΝΑΤΟ και οι κυρώσεις στην Ρωσία λόγω Ουκρανίας. Οι Ευρωπαίοι ζήτησαν να μην ελαφρυνθούν οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα με την αλλαγή της κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον. Ο Μπαράκ Ομπάμα κάθισε στο τραπέζι των διαβουλεύσεων ανάμεσα στη Μέρκελ και τον Ρέντσι. Όταν τελείωσαν, δεν έκαναν δηλώσεις. Μοναδική σημερινή δήλωση από τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι, που είχε εν συνεχεία κατεδίαν συνάντηση με την Άγγελα Μέρκελ. Στο χθεσινό δείπνο του, στο Βερολίνο, το οποίο ήταν διευρυμένο, οι Γερμανοί, εκτός από λουκάνικα, παραδοσιακή μιλόπιτα και μπύρα, προσέφεραν στον Μπαράκ Ομπάμα μουσική υπόκρουση jazz. Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τους 5 Ευρωπαίους ηγέτες, ο Μπαράκ Ομπάμα έφυγε για το αεροδρόμιο από όπου αναχώρησε στο Περού. Παρά τις υγεία σειρμάτου από Ομπάμα και Μέρκελ για το χρέος, η κυβέρνηση έχει αναγάγει το ζήτημα σε απόλυτη προτεραιότητα. Γι' αυτό, μαζί με τους θεσμούς, τρέχει να κλείσει τη δεύτερη αξιολόγηση μέσα στις επόμενες μέρες, καταθέτοντας μπαράζ νομοσχεδίων. Όμως, οι δανειστές ξεκαθαρίζουν πως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα ζητήσει πιθανότατα νέο μνημόνιο. Τις λεπτομέρειες έχει ο οικονομικός μας συντάκτης Σπύρος Δημητρέλης. Η κυβέρνηση θα φέρει προς ψήφιση έως τις 3 Δεκεμβρίου πολυνομοσχέδια με προαπαιτούμενα. Οι θεσμοί άρχισαν και αυτοί να γράφουν το κείμενο της δεύτερης αξιολόγησης, ενώ τη Δευτέρα το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή τον προϋπολογισμό με πρόβλεψη για υπέρβαση των στόχων σε μια προσπάθεια να γλιτώσει πρόσθετα μέτρα. Αν και το μνημόνιο προβλέπει για το 2017 πρωτογενές πλεώνασμα 1,75%, ο προϋπολογισμός θα προβλέπει σημαντική υπέρβαση προκειμένου να καλυφθεί και το δημοσιονομικό κενό περίπου 1 δις ευρώ που βλέπουν οι θεσμοί. Μεγάλο αγκάθι στη διαπραγμάτευση είναι και τα εργασιακά. Το Δούνου του ζητάει αύξηση του ορίου ομαδικών απολύσεων από το 5 στο 10%, ενώ οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν έχουν ακόμη ανοίξει τα χαρτιά τους. Σύγκληση υπάρχει στη νέα ρύθμιση για τη διάσωση υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, το λεγόμενο εξοδικαστικό συμβιβασμό. Ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ζήτησε πάλι σήμερα αυτό που απορρίπτει με κάθε ευκαιρία το Βερολίνο. Εάν κλωτσίσουμε το τενεκεδάκι πάλι στο δρόμο και πούμε θα αποφασίσουμε σε 2 χρόνια για το πώς θα καταστήσουμε το ελληνικό χρέος βιώσιμο, τότε οι επενδυτές επίσης θα αναβάλουν τις αποφάσεις τους για να επενδύσουν στην Ελλάδα. Πριν από λίγο, ο Βόφκαν Σόιμπλε δήλωσε ότι το ελληνικό χρέος δεν έχει πρόβλημα για τα επόμενα 10 χρόνια. Όποιος μιλά τώρα για ελάφρυνση του χρέους στην Ελλάδα, δεν βοηθά εκείνους που είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων στη χώρα. Και δεν είναι το μοναδικό εμπόδιο της κυβέρνησης η γερμανική στάση. Οι Ευρωπαίοι απαιτούν ένα νέο μνημόνιο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. All of these discussions around debt can be, I hope, finalized. And a precondition for that is that it's not only a European program, it's an IMF program as well. Στο ζήτημα του χρέους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Έθνους, ο πρώτος στόχος της Αθήνας είναι στα βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα αποφασιστούν στο Eurogroup να ρυθμιστεί χρέος 65 δις ευρώ αντί για 40 δις που σχεδιάζεται τώρα. Το πέρα δόθηκε τα σενάρια επισεναρίων για τα τέλη κυκλοφορίας που ζήσαμε τους τελευταίους.